Αύριο 1 Σεπτεμβρίου έρχεται στην πόλη των Σερών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι λίγων ωρών, αλλά θα έχει αρκετές επισκέψεις. Περισσότερα θα πούμε για το θέμα αυτό με τον πρόεδρο της Νομαρχιακής Νέας Δημοκρατίας της ΣΕΡΕΣ, τον κύριο Θόδωρο Καμπούρη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Καμπούρη. Λοιπόν, αύριο έρχεται ο Πρωθυπουργός στις ΣΕΡΕΣ. Ποιο είναι το πρόγραμμα που έχει βγει? Χαρά και τιμή λοιπόν να είναι ο Πρωθυπουργός. Θα παρακαλούσα να μου κλείσετε το ακουστικό από πάνω από το κοντρόλ, να μην ακούω το κοντρόλ και να ακούω τον κύριο Καμπούρη πιο δυνατά. Παρακαλώ. Χαρά και τιμή μας να είναι ο Πρωθυπουργός αύριο στο νομό μας. Έτσι λοιπόν είναι μια ολοκληρωμένη επίσκεψη εδώ στις ΣΕΡΕΣ που γίνεται στα πλαίσια της σύσκεψης που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα εν ώψη της έκθεσης για τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν εδώ θα είναι μια θεματική στόχευση με συγκεκριμένα θέματα που θα καλύπτει σημαντικούς τομείς των πολιτικών προτεραιοτήτων της κυβέρνησης. Και συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, στην πυροδία του εδώ στο νομό μας θα επιχειρήσει να λαβεί ζητήματα ενίσχυσης σημαντικών θεμάτων. Πρώτο είναι της υγείας. Γι' αυτό θα επισκεφθεί και το νοσοκομείο Σερών και την νέα σχετική κλινική που γίνεται. Αλλά μην ξεχνάμε ότι στο θέμα αυτό υπάρχει και το ενδεχόμενο της πανδημίας να ζωντανέψει ξανά, οπότε είναι σε εγρήγορση η κυβέρνηση για την υγεία. Επίσης, μην ξεχνάμε την παιδεία. Στα πλαίσια αυτά πάει στο νέο Σούλη να δει τα έργα που έχουν τελειώσει, ολοκληρωθεί στο δημοτικό σχολείο του νέου Σουλίου και μάλιστα είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Έχει έρθει και όλος ο εξοπλισμός από όσο γνωρίζω. Και θα δει και το νέο χώρο του νηφιαγωγείου που έχει δημοκρατηθεί και ξεκινάει άμεσα. Και συνεχίζουμε από εκεί. Θα υπάρχει βέβαια και στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας με όλα τα προβλήματα που υπήρχαν. Και το καλοκαίρι θα πήγε, δόξα τω Θεώ, η κυβέρνηση πάρα πολύ καλά με τις πυρκαγιές. Το νέο οίκημα που θα δημιουργηθεί για τα πλαίσια της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι θα επισκεφθεί και μονάδες παραγωγικές ερχόμενες στις ΣΕΡΕΣ, δύο στην μηχανική περιοχή, όπου θα δείξει και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την επιχειρηματικότητα σε όλη την Ελλάδα, κυρίως εδώ στη Μακεδονία και στις ΣΕΡΕΣ. Και θα κάνει και μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, από ό,τι γνωρίζουμε. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι. Θα κατέβει στην Ζώ Κωνσταντίνου Καραμαλή, την προεμεραρχία, και θα κάνει μια βόλτα με τους πολίτες, θα χειριστεί τους πολίτες και τα καταστήματα και θα πάνε σε ένα κεντρικό καφέ της πόλης, όπου θα δει πολίτες του νομού Σερών. Νέος και όποιον άλλο θέλει μπορεί να φύγει, είναι ελεύθερη. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Άρα ουσιαστικά το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει δύο επισκέψεις σε μονάδες, σε επιχειρηματικές μονάδες. Δύο μονάδες επιχειρηματικές. Στο μέρος που θα γίνει η καινούργια πυροσβεστική, στο νοσοκομείο, στο και στο νέο Σούλη. Για το σχολείο. Και η βόλτα. Και στο νοσοκομείο. Και μετά ερχόμαστε εδώ στην πόλη του Σερών, όπου κάνουμε τη διέλευση στην οδό Μεραρχία, θα χαιρετήσει τον Σεραϊκό λαό και σε ένα καφέ σε κεντρικό σημείο στην πλατεία Γουρνού θα συναντήσει τους πολίτες. Και μετά θα φύγει, έτσι. Μετά φεύγει γιατί το πρόγραμμα είναι μεγάλο και βαρύ, όπως σας είπα στην αρχή, στη Θεσσαλονίκη, όπου θα υπάρχει σύσκεψη για τις υποδομές της Μακεδονίας ολόκληρης και της Θεσσαλονίκης, αλλά και ενώ στις έκθεσεις προετοιμάζεται ο Πρωθυπουργός και παίρνει μια εικόνα ο ίδιος αυτή τη στιγμή για το τι συμβαίνει. Και μην ξεχνάμε την Νέα Δημοκρατία, όπως κάθε χρόνο εδώ και πολλά χρόνια, είτε είναι η κυβέρνηση είτε είναι η πολιτική, έχει κάνει κλιμάκια που επισκέπτονται τους διάφορους νομούς εδώ στη Μακεδονία πρώτης έκθεσης, καταγράφοντας προβλήματα και εκεί είναι ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης ή πρωθυπουργός της Αρχηγός της Δημοκρατίας και συγκεκριμένα τώρα της Διεύθυνσης Μητσοτάκης. Όλα αυτά θα καταγραφούν από τα κλιμάκια και προωθούνται στο επιτελείο του Πρωθυπουργού για να γίνουν οι ανακοινώσεις για την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Εδώ να τονίσω ότι 8 του μηνός θα έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πέτσα, στο κλιμάκι για την κεφαλή. Κύριος Πέτσας, ο οποίος έρθει 8 του μηνός, 8 Σεπτεμβρίου. 8 του μηνός, είναι την επόμενη Πέμπτη. Γνωρίζετε αν αύριο τον Πρωθυπουργό θα τον συνοδεύουν τίποτα υπουργοί, υφυπουργοί?
εκτός από τους δικούς μας, τον Υπουργό, τον Κύριο Καραμπάλη και τους βουλευτές μας, δεν γνωρίζω αν θα υπάρχουν άλλοι. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν, αλλά θα είναι ο γραμματέας της περιφερειακής οργάνωσης, ο κ. Κουνταδάκης, κυβερνητικής του γραφείου του Πρωθυπουργού του κόμμα, και ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Μαρινάκης μαζί του. Ναι. Συναντήσεις με δήμαρχο, αντιπεριφερειάρχη κτλ. Δεν θα έχει? Όλα αυτά θα γίνουν στον χώρο του καφέ όπου θα μιλήσει με όλους ο Πρωθυπουργός. Είναι περιορισμένος ο χρόνος. Ναι. Και δεν θα γίνουν ξεχωριστά συναντήσεις, θα γίνουν όλα αυτά πιο... θα γίνουν στον χώρο του καφέ μαζί με τους πολίτες. Ναι, ναι, μαζί με τους πολίτες, ναι. Γιατί είναι πολύ λίγος ο χρόνος και είναι στοχευμένες, όπως είπαμε, θεματικές οι επισκέψεις του. Αλλά νομίζω ότι θα έχουμε τον χρόνο μέχρι τις εκλογές να έρθει ο Πρωθυπουργός εδώ και να δούμε όλα τα προβλήματα του νομού. Τα οποία βέβαια εμείς τα έχουμε καταγράψει, τα έχουμε δώσει και τα θέλουμε για επεξεργασία. Τώρα, οι δύο επιχειρήσεις που θα επισκεφτεί είναι ο Δρομέας και η επιχείρηση Κορυφή που φτιάχνει τα γιαούρτια. Μάλιστα. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Και θα αρχίσει περίπου στις 10 το πρωί το πρόγραμμα. Και θα πηγαίνει σε... περίπου, ναι. Ό,τι ώρα φτάσουμε από τη Θεσσαλονίκη, ερχόμενη από την Αθήνα, και θα ξεκινήσει όλο το πρόγραμμα αυτό, το οποίο καταλαβαίνω, όπως ξέρετε, και την εμπειρία που έχετε, είναι πάντα γρήγορο και έχει. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Θα είναι μια θεωρητικά πολύ χρήσιμη και επικοδομητική επίσκεψη του Πρωθυπουργού μας εδώ στο νομό, για να καταγράψει και να δει ο ίδιος τι γίνεται, και να έχουμε την επόμενη μέρα στην έκθεση της Αλβίνης και να ακούσουμε και θετικά πράγματα για το νομό μας. Άρα στην ομιλία του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πει και για το νομό Σερών? Νομίζω για όλη τη Μακεδονία. Ό,τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός είναι για όλη τη Μακεδονία και για όλη την Ελλάδα. Εντάξει, όλη την Ελλάδα προφανώς θα τη λέω. Επειδή λέτε ότι θα έρθει και θα καταγράψει κάποια θέματα, ναι, και θα τα ανακοινώσει στη ΔΕΘ. Κάθε χρόνο στην έκθεση Θεσσαλονίκης εμείς καταγράφουμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν συγκεκριμένα. Θα δίνουμε στο επιτελείο του Πρωθυπουργού και αυτοί θα εκτιμούν και την ομιλία του και υλοποιούνται πολλά θέματα από αυτά. Μάλιστα. Κύριε Καμπούρη, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καπετάνη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.